Έρχομαι λίγο στην καθημερινότητα. Σε αυτό που οι πολίτες βιώνουν, ξεκινήσατε να το περιγράφετε ήδη. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν θα κριθεί μόνο σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Οι πολίτες μοιάζουν επιφυλακτικοί, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ένα παρελθόν κυβερνητικό και μακρύ παρελθόν. Άρα λοιπόν θα κριθείτε σε σχέση και με την προηγούμενη θητεία του ΠΑΣΟΚ, έστω και αν δεν ήσασταν εσείς ο απολύτως υπεύθυνος. Το ερώτημά μου είναι, έχετε συνειδητοποιήσει τι έφτεξε, τι πήγε άσχημα και το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην αντιπολίτευση? Τι λέτε στον πολίτη ότι θα αλλάξετε σήμερα από τα λάθη που εσείς είχατε κάνει, όχι από αυτά που η τωρινή κυβέρνηση κάνει στην καθημερινότητά μας? Πρώτα απ' όλα, εγώ καταλαβαίνω να συζητήσουμε για τα παλιά είναι κάτι που μπορούμε να συζητάμε για πολύ καιρό. Πιστεύω βεβαίως ότι ο κόσμος πια θέλει να δει από εδώ και πέρα ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Και αυτό ήθελε και το 2004. Έλεγε, κάτι έκανε το ΠΑΣΟΚ, έκανε τα λάθη, για να δοκιμάσουμε τους άλλους να χτίσουν πάνω στο έργο το οποίο άφησε πίσω το ΠΑΣΟΚ. Δεν έλεγε κανένας να γκρεμιστεί το έργο του ΠΑΣΟΚ. Και ο Νεοδημοκράτης, έχω μιλήσει πάρα πολλοί Νεοδημοκράτες, λέγανε αυτό που περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία είναι να πάρει τα θετικά του ΠΑΣΟΚ, να χτίσει πάνω σε αυτά και όποια αρνητικά να τα αντιμετωπίσει. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι ποια ήταν η Ελλάδα του 2004 που παραδώσαμε και ποια είναι η Ελλάδα του 2009. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει πολύ, όπως και το κύρος της χώρας μας, όπως και η εικόνα της χώρας μας. Η καθημερινότητα, εγώ πήγα προχθές και εσείς έχετε κάνει και μια εκπομπή πολύ αξιόλογη για το πώς ήταν η Αθήνα το 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ήταν για 15 μέρες, δεν είχαν σχεδιαστεί για 15 μέρες. Μάλιστα θυμάμαι, διότι είχα αναλάβει εγώ εκ μέρους της Μιλένας Μερκούρη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τον φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε ήταν για το 96. Και πήγα στον Γιώργο τον Κανδύλη, έναν πολύ γνωστό και αξιόλογο πολεοδόμο. Τι μου είπε, δεν θα αναλάβω για ένα λόγο. Θα φτιάξουμε την Αθήνα να ανοίξει η Αττική στη θάλασσα. Να ανοίξει στο οξυγόνο, να ανοίξει στο πράσινο, να ανοίξει στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Όλη η παραλία να είναι η παραλία των πολιτών, για τους πολίτες. 5 χρόνια μετά έχουμε πλήρη εγκατάλειψη. Έχουμε εγκατάλειψη η οποία μας δυσφημεί παγκοσμίως. Σας προκαλώ να κάνετε αυτοκριτική, αλλά κάνετε συνέχεια κριτική στην κυβέρνηση. Εγώ έχω πει και θα το ξαναπώ. Νομίζω ότι δεν σας αρέσει ότι το κομμάτι. Και περήφανος είμαι για το έργο που έχουμε κάνει. Και βεβαίως έχουμε κάνει και λάθη τα οποία εμείς διορθώνουμε. Εγώ όταν ανέλαβα και τις 2 φορές ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν Γιώργο, άλλαξε τα όλα. Γιώργο, κάνει την ανατροπή. Αυτό ήδη έχω κάνει σε μεγάλο βαθμό. Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει. Νέο πρόγραμμα. Έχουμε νέο πρόγραμμα. Έχουμε διαμορφώσει, το είδατε, τα νέα γραφεία. Τα νέα γραφεία τι συμβολίζουν? Ένα οργανωμένο σύνολο με μικρότερο κόστος, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει και στην κυβέρνηση. Να το κάνω εγώ στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, ναι, βεβαίως υπήρχαν και αδυναμίες. Αυτές είμαστε έτοιμοι και έχω πει και πρώτος να τις διορθώσουμε. Έχω μια σειρά που... Και αν θέλετε είναι δύναμή μας αυτή, κύριε Ευαγγελάτη. Δηλαδή η δύναμή μας είναι, εμείς αν ακούσετε την κριτική και αυτοκριτική που έχουμε κάνει, είναι πολύ περισσότερο πολλές φορές η εσωτερική μας ανταλλαγή απόψεων για την αυτοκριτική μας από ό,τι γίνεται από άλλους. Άρα λοιπόν έχουμε συνείδηση και των θετικών και των αρνητικών. Αλλά θέλω απλώς να θέσω στον Έλληνα πολίτη να σκεφτεί τι παραδώσαμε, ποια ήταν τα αρνητικά και τα θετικά του ΠΑΣΟΚ και ποια είναι σήμερα η κατάσταση της χώρας μας. Πιστεύω ότι η όποια σύγκριση είναι παρασάγκας υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Παρά τα προβλήματα, παρά τις αδυναμίες μας. Σήμερα όμως είμαστε και ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ με ανανεωμένο προσωπικό, με νέα στελέχη, με εμπειρία όμως που ξέρει και να κυβερνά, με νέο πρόγραμμα, με μια νέα δυναμική, με νέα βούληση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, όπως τα αναδεικνύουμε σήμερα και τα οποία πιστεύω έχουν τεράστια πείχυση στον Έλληνα πολίτη, διότι απηχούν τα προβλήματα που αισθάνεται στην καθημερινότητά του. Από τη διαφθορά μέχρι την απαξίωση του κοινωνικού συστήματος. Στην οικονομία. Από την οικονομία, όπως λέτε, μέχρι το περιβάλλον. Σας κατηγορούν ότι επειδή είστε αντιπολίτευση και το έχουμε ζήσει με την αντιπολίτευση στην Ελλάδα, έχετε την άνεση να υπόσχεστε τα πάντα. Μιλάτε για την οικονομία. Σας άκουγα και σήμερα στη συνέντευξή σας, παρακολουθώ και όλες τις προηγούμενες. Μιλάτε για αυξήσεις. Μιλάτε για χρήματα που δεν είναι πρόβλημα το πού θα βρεθούν. Ήταν κάτι που είχατε πει στο debate το 2007, πριν από 1,5 χρόνο.
Υπόσχεστε πολλά, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν οι πόροι για να τα κάνετε πράξη. Και θα ήθελα να σας πω το εξής, να προκαταλάβω την απάντησή σας. Μην μου πείτε για το σπάταλο κράτος. Γιατί και επί Πασόκ το κράτος σπάταλο ήταν και δεν το μαζέψατε. Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι πρώτα απ' όλα το σπάταλο κράτος για το οποίο μίλησε ο κύριος Καραμαλής το 2004, που μιλούσε για 10 δις μείωση του σπάταλο κράτος, κατάφερε να αυξήσει αυτή την σπατάλη, τα πρωτογενή έξοδα, δαπάνες, στα 19 δις. Δηλαδή έχουμε διαφορά από αυτό που υποσχέθηκε με αυτό που σήμερα υπάρχει, 29 δις. Αυτά τα λεφτά πού πήγανε, κύριε Ευαγγελάτε? Εγώ θα έλεγα, εάν υπήρχε ανάγκη να επενδύσουμε κάπου, θα έλεγα μπράβο, και υπάρχει ανάγκη να επενδύσουμε. Αυτά τα 29 δις και το χρέος των 80 δις που φόρτωσε αυτά τα 5 χρόνια στον ελληνικό λαό, πού τα πήγε? Τα πήγε στην παιδεία, τα πήγε στην υγεία, τα πήγε στην πρόνοια, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στο περιβάλλον, σε έργα? Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα λοιπόν, πράγματι έχουμε μια πελατειακή διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Λιγότερο ή περισσότερο, πάντως έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Και η δική σας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα διαφωνώ μαζί σας, διότι πιστεύω ότι το έργο του Πασόκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά εγώ σας λέω, ακόμα και αν δεχθώ αυτή την άποψή σας, αυτό θα τελειώσει. Αυτό θα τελειώσει. Η πελατειακή διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού. Και βεβαίως από εκεί πέρα αυτό πάει και στη διαφθορά. Να βοηθήσουμε τους φίλους μας, τους ημέτερους, τους κουμπάρους, τους γνωστούς, και μέσα από αυτό πολλές φορές κάτω από το τραπέζι. Αυτά να τελειώσουν. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία εγώ προσωπικά θα εποπτεύσω ώστε να μην μπορεί αυτό να ξαναγίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει και μια περίπτωση, αλλά αυτά θα χτυπιώνται. Επιτέλους θα βάλουμε τάξη σε αυτή τη χώρα. Μπορούμε. Αλλά εγώ θα σας πω, επειδή βεβαίως στην ανάπτυξη, όχι σε πελατειακή σπατάλη. Πρώτα απ' όλα. Αυτά τα χρήματα αργούν να έρθουν όμως, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω. Θα σας πω. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως, κύριε Ευαγγελάτη. Σωστό. Εάν δεν ξεκινήσουμε, θα ξαναμιλάμε μετά από 4 χρόνια. Αλλά εγώ μιλώ για τα άμεσα χρήματα. Για τα άμεσα μέτρα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς θα κάνουμε αναδιανομή στο φορολογικό σύστημα. Ναι, θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Ένα ερώτημα έχω. Θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Πού τη βάζετε τη γραμμή, ποιος είναι πλούσιος στην Ελλάδα σήμερα, για να ξέρουν ποιοι θα πληρώσουν? Όχι, δεν θα μπω στην συγκεκριμένη λογική του ποιο είναι το. Αυτό θα τα πούμε, αν θέλετε, και στις εθνικές εκλογές. Και εν πάση περιπτώσει, έχουμε καταθέσει εμείς πολύ συγκεκριμένα πώς θα φορολογούνται. Να το βάλω αλλιώς. Αυτό το οποίο λέμε ως αρχή, και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη απάντηση, είναι ότι όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Δεν μπορεί ο μεγαλομέτοχος να φορολογείται λόγω των κερδών που έχει λιγότερο από ότι φορολογείται ένας εργαζόμενος. Αλλά αν ανοίξετε αυτό το παιχνίδι, αν το κάνετε καθαρό και το θέλουμε αυτό, είναι καθαρό. Πείτε μας πού είναι η γραμμή, πού θεωρείτε κανείς πλούσιος? Αυτή είναι η γραμμή. Η πρώτη γραμμή είναι αυτή. Έχεις εισόδημα, όποιο εισόδημα και αν έχεις, θα φορολογείται με τους ίδιους συντελεστές. Αυτοί που είναι, αλλά με τους ίδιους συντελεστές. Δεν μπορεί αυτό που έκανε η κυβέρνηση, και να σας πω πολύ συγκεκριμένα, χάρισε στα 5 τελευταία χρόνια, έχει χαρίσει η Νέα Δημοκρατία 6 δισεκατομμύρια ευρώ, και είμαι συγκεκριμένος, πολύ συγκεκριμένος, 6 δισεκατομμύρια ευρώ στους μεγαλομετόχους. Ενώ αυτά τα χρήματα θα είχαν καλύψει, μα θέλετε παιδεία, μα θέλετε υγεία, μα θέλετε ανάπτυξη, μα θέλετε το έλλειμμα. Γιατί αυτά τα δώρα στους μεγαλομετόχους, και σήμερα, αύριο, ο κύριος Καραμαλής να τα δεν πληρώσει, πολύ χρόνο να πληρώσει αυτό. Ποτέ σε εγώ όμως να πω κάτι, επειδή λέτε ότι όλοι λέμε για σπατάλες. 8 δις λοιπόν ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα και με τον διοικητή του ΙΚΑ, χαρίστηκαν στις τράπεζες, στους τραπεζίτες από το ΙΚΑ. Και σήμερα μιλάμε για ένα ασφαλιστικό σύστημα που χρεοκοπεί. Σας είπα για τα 6 δις. Σας είπα επίσης για τα. Το είπα και σε άλλες εκπομπές, έχω πει και στις ομιλίες μου. 11 δις είναι αυτό που υπολογίζουμε, η διαφθορά στα νοσοκομεία. Προχθές μελέτη του ΟΣΑ. 11 δις. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο ποσό λόγω της συνταγογράφησης, των προμηθευτών, των φαρμακοβιομηχανιών, που ένα απλό πράγμα χρειάζεται. Μηχανογράφηση, μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. Που βεβαίως λυσαλέα αντιδρούν κάποια συμφέροντα, θα χτυπήσουμε αυτά τα συμφέροντα. Αυτό που λέω λοιπόν, κύριε Ευαγγελάτε, είναι ότι μερικά μέτρα δεν κοστίζουν. Όχι μόνο δεν κοστίζουν, αλλά φέρνουν χρήμα στο δημόσιο κορβανά, χρήματα του ελληνικού λαού που θα αξιοποιηθούν για υγεία, για παιδεία και για ανάπτυξη. Όμως ένα πράγμα χρειάζεται.
πολιτική βούληση. Mm-hmm. Χωρίς την πολιτική βούληση, χωρίς να βάλουμε κανόνες, χωρίς να υπάρχει ευνομία, όσα και να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, όσους και να του ζητάμε, όσες φορές να του ζητάμε να πληρώνει με τους φόρους του, τόσο θα υπάρχει μια μαύρη τρύπα της πελατειακής λογικής και της διαφθοράς. Τέσσερις λέξεις. Άρα λοιπόν, πολιτική βούληση την οποία έχω και μπορώ και θα συγκρουστώ, όπως είπα, γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν.